Τον κύριο Κοκλώνη τον ξέρετε? Τον Νικολάκη μου, με τον Νίκο. Μένουμε στην ίδια πολυκατοικία. Εμείς είμαστε στο δεύτερο όροφο, η οικογένειά του και αυτό στο τρίτο. Ήμασταν και είμαστε πολύ καλοί φίλοι και με τους γονείς του και με τον Νίκο. Ο Νίκος μεγάλωσε μαζί με την Ανούλα, τον Νίκο, τον Σάβα, παίζανε. Πηγαίναμε πάνω τα παιδιά, ερχόταν ο Νίκος κάτω. Η γυναίκα του Γιάννη Φρυνιώτη είναι με τον αδελφό μου. Τι εννοείς? Ζευγάρι εδώ και 10 χρόνια. Είπε την αλήθεια, εντάξει. Δεν είπε ψέματα, είπε ναι. Ότι 10 χρόνια ζει πρώην σύζυγός μου με τον αδελφό του. Εγώ είμαι 13 χρόνια χωρισμένος με την πρώην σύζυγό μου. Με τη Μάχη. Ναι. Άρα δεν υπήρχε παράλληλη σχέση με εσάς και με τον αδελφό του κυρίου Κλώνη? Όχι μωρέ, εντάξει τώρα, όχι. Δεν... Και ακούστηκε κάτι εκεί, τι ζευγάρι είναι αυτό, κάποιος που είπε και στην εκπομπή σας, που δεν ξέρω ποιος το πέταξε, μια κοπέλα. Με τον αδελφό του δεν μιλάτε? Ούτε ο Νίκος μιλάει. Αυτό δεν το ήξερα, αλήθεια. Ούτε ο Νίκος. Είναι αλήθεια ότι έχετε ρούχο δικό σας που έχετε ζητήσει να το φορέσετε όταν... Ναι, γεια σας, ναι. Μας χαιρετήσετε από αυτή τη ζωή. Ναι, του βασιλιά. Επειδή με αποκαλούσε ο βασιλιά της πίστας, τότε πήγα στο μοναστηράκι, έψαξα φωτογραφίες να βρω παλιές του βασιλιά, του Κωνσταντίνου τότε. Τελικά βρήκα μία. Το κουστούμι το έχετε στην ντουλάπα? Ναι, το έχουμε, γι' αυτό το έχουμε και το φοράω ακόμα. Έχετε στο μυαλό σας κάποια πράγματα που θέλετε να γίνουν τότε? Δηλαδή, ποιοι καλλιτέχνες θέλουν να έρθουν να τραγουδήσουν, ποιους θέλετε γενικότερα? Για πού λες? Όταν... Γεια σας. Γιατί πολύ καλλιτέχνες... Καλό, όχι, αλλά με το κάνω τέτοιο. Δεν έχετε ράψει κουστούμι, εγώ σας μοίραξα. Με το Ελευθέρη Πανταζή, πώς ξεκίνησε αυτή η κόντρα σας? Με ποιον? Με το Ελευθέρη Πανταζή. Αυτό το παιδί... Είμαι αγαπάει πολύ. Είμαι ζηλεύει, είμαι μισθανάσιμα, δεν ξέρω. Αυτός από μικρός ήθελε να γίνει Βοσκόπουλος ή Φλωρινιώτης. Ήθελα να τον προωθήσω, του είχα πει τότε να κάνουμε και ταινία μαζί που γύριζα τις ταινίες και ένα δίσκο μαζί. Δηλαδή ήθελα να το βοηθήσω, να... αλλά το παιδί είναι πολύ ύπουλος και πολύ ψεύτης. Και για το μόνο σου λέω που μιλάω, ναι. Αυτό, σαν καλλιτέχνης μου αρέσει. Ναι. Σαν άνθρωπος ύπουλος και πολύ ψεύτης. Ιδιαίτερα αυστηρή διατύπωση και πολύ βαρύς ο χαρακτηρισμός και του ψεύτη και του ύπουλου.